και ειρήνη. Τρία πανέμορφα κορίτσια απέναντί μου που πρέπει να έρθουν στο κέντρο. Όμως μόνο δύο φωτογραφίες στα χέρια μου. Τα περιθώρια είναι πάρα πάρα πολύ στενά και είμαστε ένα βήμα πριν την πηγή. Εύη, είσαι okay για αυτήν την εβδομάδα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά. Μη μου κλαις. Την αγκαλιάζω γιατί μου βγήκανε συναισθήματα μητρικά, θα έλεγα. Νιώθω ότι αγκάλιαζε τη μαμά μου. Και ήθελα τόσο πολύ να ξεσπάσω εκείνη τη στιγμή και ένιωσα ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να το κάνω. Τόσο πολύ, αγαπώθηκες. Σήμερα ναι, γιατί έκανα και λίγα πράγματα, γιατί είμαι προετοιμασμένη. Δεχόμαστε όλοι μια πίεση. Δεν ξέρω αν το έκανες τα ψεύτικα ή αν της βγήκε. Μάλλον της βγήκε. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το κάνω. Δεν συναστρέφω με το συγκεκριμένο άτομο, οπότε δεν ξέρω και δεν το έχω ψυχολογήσει καθόλου. Έσπασε και η Εύη. Εμένα η Ευελίνα μου είχε πει ότι δεν συμπαθούσε ούτε την Μικαέλα ούτε την Εύη. Νόμιζα ότι είναι σταθερή στις απόψεις της και ότι αυτά που λέει στέκουνε. Δεν με νοιάζει καθόλου το γεγονός αν με κοιτάνε, αν δεν τους αρέσει. Μου το έχουν δηλώσει ότι δεν τους αρέσει που τις μιλάω, αλλά εγώ θα κάνω αυτό που θεωρώ εγώ σωστό και δεν με νοιάζουν όλα τα άλλα. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να ηρεμήσεις, να πάρεις μια βαθιά ανάσα, να το πάρεις λίγο πιο φαν, να το διασκεδάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στην τελική ευθεία, Εύη. Και είναι στο χέρι σου, όπως και στο χέρι της Ακαδημίας. Ειρήνη και Έλντα. Ειρήνη, προσπάθησες πάρα 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 πολύ. Ήταν εντυπωσιακή και συγκινητική η προσπάθειά σου, όμως το αποτέλεσμα όχι τόσο καλό. Με το που βλέπω ότι η κυρία Καγιά κρατάει μια φωτογραφία, αισθάνομαι πολύ σίγουρη για μένα. Και εντάξει, λέω θα φύγει η Έλντα. Έλντα, και εσύ προσπάθησες πολύ, χόρεψες ωραία, πήγες στις πρόβες, είχες πολύ ωραίο αποτέλεσμα το χορογράφο και η συμπεριφορά σου ως μοντέλο ήταν τουλάχιστον αντιεπαγγελματική. Εντάξει, γελάω. Οπότε στο σημείο που είμαστε, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν συγχωρούνται ως λάθη. Έλα. Ειρήνη και Έλντα, αποχωρείτε και δύο. Έλντα, δεν θα πάει στη φωτογραφία σου. Λυπάμαι πολύ. Ρινάκι μου, μια χαρά τα κατάφερες μέχρι τώρα. Με το χορευτικό δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε, όντως. Δυστυχώς. Θα πρέπει να αποχωρήσετε και οι δύο. Έλντα, σε αυτή τη σημεία που βρισκόμαστε δεν επιτρέπονται τέτοιες συμπεριφορές από κανέναν, από τους συνεργάτες, από τους δικούς συνεργάτες μας στο σπίτι, από εμάς, από κανέναν. Λυπάμαι πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κορίτσι. Ευχαριστούμε. Διπλή αποχώρηση, περιμένατε. Τι λες, ρε φίλε. Διπλή. Για να μην πούμε το ένα. Εντάξει, τουλάχιστον υπερβολικό, τέλος πάντων. Παιδιά, τι γίνεται, τι γίνεται. Αλλά η μία με βάση αυτό που θα έκανα και η άλλη επειδή δεν ήταν επαγγελματίστη. Έλα τώρα. Έλα. Εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ δίκαιο. Έλα, αστείο, πολύ αστείο. Το βρίσκω ακραίο και άδικο. Αυτό και κλείνω. Ας ήθελα τελικό. Έλα ρε φίλε, δεν το πιστεύω, όνειρο ζω. Ούτε εγώ, η σιγουριά με έφαγε τελικά. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που φεύγει η Ερμίδου. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Πιστεύω ότι μόλις κοιμηθώ και ξυπνήσω αύριο, τότε θα μου έρθει μπαμ. Αλλά έχει μείνει πολύ λίγο. Εδώ είναι που πρέπει να βρω κι εγώ τη δύναμή μου και να τις βγάλω αυτοπρόσωπες όλες. Είμαι απογοητευμένη με τον εαυτό μου, γιατί ενώ τα πήγαινα τόσο καλά, ξαφνικά φτάνει αυτό το βίντεο με το χορό και τελικά το έκανα, αλλά δεν βγήκε τίποτα καλό, οπότε εντάξει, έπρεπε να φύγω. Απογοητευμένη, αλλά έπρεπε, τι να κάνω. Τώρα δεν έχεις ανησυχίες για τίποτα, ούτε Ιωάννα, ούτε Χριστιανό, ούτε Ειρήνη, τίποτα. Ούτε Μίτα, ούτε Μέμπα, ούτε Ανδρέας, τίποτα. Έχεις μπει πεντάδα. Πεντάδα, πέντε. Θέλω πάρα πολύ τελικό Καζαριάν με Ευελίνα και να κερδίσει η Ευελίνα. Πάρα πολύ όμως. Την αγαπώ
Είναι ό,τι καλύτερο συνάντησα εδώ μέσα, πέραν των κοριστών που πλέον φύγανε. Ελπίζω απλά λίγο αυτό το ευαισθητάκι της να το βάλει στην άκρη. Πραγματικά το παιδάκι της είναι έξω, οι φίλοι της είναι έξω, η οικογένειά της είναι έξω. Πρέπει να σκεφτεί μόνο τον εαυτό της, να αφαιρθεί τελείως εγωιστικά. Ελπίζω να της το έμαθα αυτό εδώ μέσα, να είναι εγωίστρια. Και όποιος της πει κάτι, αμέσως. Πήγες πεντάδα, ξέρετε. Εγώ από πήγες πεντάδα. Πιστεύω ότι δεν θα αποχωρήσει καμιά, αποχωρήσει ένα δύο. Ναι. Εξαιτίας σου. Είσαι πεντάδα. Εξαιτίας μου τι. Εντάξει, χαλάρωσε λίγο ρεμίδου, είπαμε. Μέχρι και εκεί ήθελε να βγει ότι χάρη σε αυτήν είμαστε όλοι στην πεντάδα. Πάντα σε αφήνω τρεις κοπέλες πίσω. Πω και εσύ, οποιαδήποτε και να είναι. Εγώ είμαι λίγο πιδεστόπιστη. Στο πιέλντα και... Από το GNTM θα μου λείψουν η Μαριάννα, η Άννα Μανατίδου και η Καζαριάν. Είχαμε έρθει πιο κοντά, κάναμε τις πλάκες, χορεύαμε και τραγουδούσαμε. Περνούσα πάρα πολύ καλά και θα μου λείψουν πάρα πολύ. Καλά, τον τυφεύγω με την Έλτα μου περνάει αδιάφορο. Τουλάχιστον έφυγε και η Έλτα. Μένετε Βελινάκι μέσα, εντάξει. Πλέον θα στηρίζουμε Καζαριάν και Βελίνα. Έφυγε ένα άτομο το οποίο πραγματικά ήθελα με την ψυχή μου να φύγει, γιατί μετάνιωσα από την πρώτη στιγμή που μπήκε. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι της δόθηκε δεύτερη ευκαιρία και τη διαχειρίστηκε τόσο κακά. Σπίτι. Σπίτι. Πού πας? Ξέρω. Το ταξίδι μου στο GNTM για δεύτερη φορά τελειώνει εδώ. Αυτή τη φορά, μπαίνοντας στο παιχνίδι, έδειξα κάποια πράγματα που ήθελα να δείξω. Και για το αποτέλεσμα που έχω δείξει ως τώρα, είμαι πολύ ικανοποιημένη.